Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η τραγική κατάληξη που είχε το αλλεργικό σοκ που υπέστη 17χρονη μαθήτρια, η οποία μετά από ένα περίπου μήνα στη μονάδα εντατική θεραπεία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου έχασε δυστυχώ τη μάχη για τη ζωή. Η εφηβική ηλικία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ενώ η τροφική αλλεργία είναι πολύ πιο συχνή ε, στην βρεφική και στην παιδική ηλικία, οι θανατηφόρε αναφυλαξίε γίνονται στου εφήβου και του νεαρού ενήλικε. Ω τι πιο επικίνδυνε ηλικίε για περιστατικά μεταξύ αλλεργικών παιδιών που μπορεί να καταλήξουν ακόμη και στο θάνατο περιέγραψε τις ηλικίε της εφηβείας η παιδοαλλεργιολόγος Μαρία Ανατολιοτάκη, που επισήμανε ότι η ένεση αδρεναλίνης και η κλίση στο ΕΚΑΒ είναι τα δύο στοιχεία που συγκροτούν την ιδανική αντίδραση όταν ένα παιδί αντιλαμβάνεται ότι κάνει αλλεργικό σοκ. Αυτοί θα ταξιδέψουν, θα εκτεθούν σε τρόφιμα, θα φάνε έξω, θα είναι χωρίς επίβλεψη. Οι έφηβοι συχνά υποτιμούν τον κίνδυνο. Ε, οπότε ε, αυτέ είναι οι πιο επικίνδυνε ηλικίε. Στην περίπτωση πάντω του άτυχου 17χρονου κοριτσιού, το στοιχείο που φαίνεται ότι προκάλεσε αίσθηση στη γιατρό, από όσα τουλάχιστον υπόθηκαν δημοσίω, ήταν ότι μόνο του επιχείρησε να κάνει το παιδί την ένεση χωρί την παρουσία άλλου προσώπου. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, αν δεν κάνω λάθο, είναι ότι το παιδί μόνο του πήγε να χορηγήσει την αδερναλίνη. Νομίζω ότι αυτό ήταν το. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να φύγει από το χώρο όπου ένα παιδί νιώθει ε, κάποια συμπτώματα, νιώθει άσχημα και να ε, πάει μόνο του να χορηγήσει την αδερναλίνη. Είναι πιθανό να μην μπορέσει να τη χορηγήσει, να μπορεί να γίνει σωστά μέσα στο άγχο και στο, ε, στην άσχημη κατάσταση που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Στην υπόταση, στην ζαλάδα, στην... Ε, μπορεί να λιποθυμήσει πριν να προλάβει να χορηγηθεί η αδρεναλίνη. Παιδιά πάντω που έχουν αλλεργίε και παρακολουθούνται συχνά από του γιατρού του, λαμβάνουν οδηγίε και εκπαιδεύονται και στι ενέσει αδρεναλίνη, που καλό είναι όπω επισημάνθηκε να γίνονται ακόμη και αν υπάρχει υποψία και όχι βεβαιότητα αλλεργικού σοκ. Όπω και η χρήση και τη δεύτερη ένεση, στην περίπτωση που η πρώτη είτε δεν γίνεται σωστά είτε δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Με τη σημείωση, ωστόσο, ότι η κλίση στο ΕΚΑΒ γίνεται ταυτόχρονα για να μην χαθεί πολύτιμο χρόνο, όπω φαίνεται ότι έγινε στην περίπτωση του άτυχου 17χρονου κοριτσιού. Η σωστή σειρά είναι όταν βλέπουμε έναν ασθενή, ο οποίο υποπτευόμαστε ότι έχει, έχει συμπτώματα αλλεργία, θα πρέπει να τον ξαπλώσουμε κάτω, θα πρέπει να χορηγήσουμε την αδερναλίνη και μετά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Παγκοσμίω, πάντω, το θέμα με τι αλλεργίε προβληματίζει. Παγκοσμίω έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τροφική αλλεργία ε, και ε, γενικά οι αλλεργίε. Ε, ε, το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να, όλοι να είμαστε ενημερωμένοι και ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι το πρώτο που θα χορηγήσουμε θα είναι η αδρεναλίνη. Δηλαδή και τα αντισταμινικά, okay, και η κορτιζόνη, αυτά όλα ε, έχουν πολύ επιβραδιμένο χρόνο αντίδραση και δεν θα σώσουν τη ζωή του παιδιού. Μόνο η αδρεναλίνη θα σώσει τη ζωή του παιδιού. Από τις πιο συνηθισμένες και επικίνδυνες μεταξύ άλλων είναι οι τροφικές αλλεργίες που συνδέονται με τη χρήση ξηρών καρπών, οστρακοειδών αλλά και αλλεργίες στα γαλακτοκομικά. Που αν δεν υποχωρήσει μετά την παιδική ηλικία, δύναται να γίνει πολύ επικίνδυνη. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τι αλλεργίε, και υπάρχουν ε, κάποια παιδιά τα οποία, όπω ε, αυτή η περίπτωση με την αλλεργία στο γάλα, που αν δεν ξεπεραστεί ε, σε κάποια ηλικία, είναι εφόρου ζωή και είναι ένα κίνδυνο. Το γάλα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Και τα ίχνη του γάλακτο. Είναι η χειρότερη αλλεργία για να την αποφύγει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν σχεδόν σε όλε τι τροφές